στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε, στις 10 Απριλίου, την Τετάρτη, είχαμε, είχε τοποθετηθεί σαν θέμα συζήτησης αυτό που εδώ και ένα χρόνο, ένα χρόνο και συζητάμε και ζητάμε από το Δήμο της Κέρκυρας και την Περιφέρεια για μείωση του εισιτηρίου στο 50% στην, στις αστικές η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή το είχε ψηφίσει ομόφωνα. Η Δημοτική Αρχή άργησε να το, να το καταθέσει στην Αποκεντρωμένη... διότι υπήρχαν εκλογές. Η Αποκεντρωμένη το, το επέστρεψε, δεν το δέχτηκε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από την αρχή... με το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο, με την καινούρια δημορχιακή Αρχή. Και έτσι πήγαμε να δώσουμε κάποιες επεξηγηματικές συζητήσεις επί του θέματος. Ε, δυστυχώς με την ε, θέση της πλειοψηφίας ε, απερίφθη ε, διότι από ό,τι ακούσαμε αυτά τα, τουλάχιστον τα οποία σε αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος το, το ταμείο είναι μείον. Ε, το μόνο που εμείς αποκομίσαμε από αυτό ήταν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα τραγικό μία μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου... άρα η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να διαθέσει ούτε χίλια ευρώ... για το θέμα των συνταξιούχων... προκειμένου να, να ελαφρυνθεί το εισιτήριο... το οποίο πληρώνουν στις αστικές συγκοινωνίες, το 50%. Έτσι λοιπόν φύγαμε από εκεί αποκαρδιωμένοι... και ομολογώ ότι σαν πολίτης έφυγα από εκεί... με μία τεράστια ανασφάλεια προς την Δημοτική Αρχή, όχι την Ιν, την προηγούμενη και δυστυχώς ενδεχομένως και την επόμενη. Διότι δεν ξέρουμε ποιος από όλους, η προηγούμενη, η νυν ή αυτή που έπεται, μας λέει αλήθεια. Δεν ξέρουμε δηλαδή, εμείς δεν είμαστε στο Δήμο, δεν ξέρουμε τα οικονομικά του Δήμου, ακούμε, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε μια ε, οργάνωση τέτοια, σε ένα μέρος τέτοιο του πληθυσμού, των συνταξιούχων, γιατί μιλάμε για γενικά για όλους τους συνταξιούχους της Κέρκυρας, δεν μπορεί να διατεθεί ένα ποσό προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η κατηγορία ανθρώπων όπου τόσο πολύ έχει πληγεί με ένα 50% από τι αστικέ συγκοινωνίε. Ε, Εμεί εδώ είμαστε, δεν θα το παρατήσουμε το θέμα και θα το αγωνιστούμε, θα αγωνιστούμε γι' αυτό μέχρι τέλου.